Coach, τέλος του φετινού πρωταθλήματος στην τρίτη εθνική κατηγορία, στον πέμπτο όμιλο, σε ένα πανηγυρικό σκηνικό εδώ στις Αρχάνες για την ομάδα του Γιούχτα που κατέκτησε το πρωτάθλημα, για την ομάδα του Εθνικού, έναν απολογισμό της χρονιάς. Καταρχήν πρέπει να πούμε συγχαρητήρια στο Γιούχτα για την κατάκτηση πρωταθλήματος. Σε ευχόμαστε να πάνε όλα καλά στα μπάρας. Είναι μια ομάδα η οποία από την αρχή είχαμε πει, νομίζω το είχα δηλώσει άσχετο χρόνο όταν είχαμε έρθει στο τυμπάκι, ότι είναι πολύ καλά δομημένη από την αρχή της σεζόν και νομίζω ότι το Δεκέμβρη κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν για να καταφέρουν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Εύκολα ή δύσκολα, νομίζω ότι δικαίως το κατακτούν. Από εκεί και πέρα, ο Εθνικός έκανε μια μεγάλη προσπάθεια στο δεύτερο γύρο. Κρατάμε την καλή διάθεση και αυτό που δείξαμε, την καλή εικόνα που βγάλαμε στο γήπεδο σε όλο αυτό το διάστημα του δεύτερου γύρου. Μια ομάδα η οποία άλλαξε αρκετά. Θεωρούμε ότι αν δεν είχαμε κάποια προβλήματα, ίσως να είχαμε τη δυνατότητα σήμερα, και αυτό ήταν ο στόχος μας, να έρθουμε μέσα εδώ, έχοντας τις βαθμολογικές αξιώσεις να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Από εκεί και πέρα είναι μια χρονιά στην οποία και μια μεταβατική περίοδος από εδώ και πέρα για την ομάδα, ίσως ιστορική και κρίσιμη. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε για να τελειώσουμε τη χρονιά όπως πρέπει και θα δούμε και αγωνιστικά, αλλά νομίζω και κυρίως διοικητικά, που μπορεί να βρει αυτό το μεγάλο σύλλογο η επόμενη χρονιά. Κύριε Σουριά, μεγάλη στιγμή για τον Γιούχτα, για τις Αργάνες, για το Ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο ασφαλώς. Μια ηρακλειώτικη ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει συνεχώς βήματα προς τα πάνω. Εδώ και λίγα λεπτά πανηγυρίζει την κατάκτηση του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής. Ένας μεγάλος στόχος, μια μεγάλη στιγμή. Ασφαλώς σε λίγο θα ξεκινήσει και η διεκδίκηση της ανόδου στη Super League 2. Όμως ουσιαστικά ένας μεγάλος στόχος, ένας τεράστιος στόχος έχει επιτευχθεί και μπορείτε πλέον να είστε έτσι υπερήφανοι και ήσυχοι μετά το άγχος των τελευταίων αγωνιστικών. Το σχόλιο σας. Σωστά. Είναι μία από τις μέρες στις οποίες γράφεται ιστορία για οποιοδήποτε σωματείο. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε όλο το αγωνιστικό τμήμα από τη μεριά μας ο Γιούχτας να ζήσει κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είναι μία από τις μέρες από αυτές που λέμε ότι όλοι όσοι ασχολούμαστε με τον αθλητισμό κάποια στιγμή στη ζωή μας την έχουμε ονειρευτεί. Και ασφαλώς και είμαστε ευτυχισμένοι και περήφανοι για αυτό που καταφέραμε. Με μία λέξη, φετινή χρονιά θα τη χαρακτήριζα σαν δικαίωση για όλους. Πρώτα απ' όλα για τη διοίκηση. Όλη τη χρονιά δουλέψαμε κάτω από ιδανικές συνθήκες. Είχαμε απόλυτη ηρεμία. Και το σπουδαιότερο απ' όλα, στις δύσκολες στιγμές, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα τα Χριστούγεννα ήταν στη ζώνη του υποβασμού, στήριξε το project, στήριξε τις επιλογές, έδεσε το χρόνο που πρέπει να δίνει και σε ποδοσφαιριστές και σε προπονητές και ήρθε αυτή η στιγμή. Αρχικά λοιπόν είναι μια δικαίωση για τη διοίκησή μας. Και σε δεύτερο λόγο, ασφαλώς για τους ποδοσφαιριστές μας. Όλη τη χρονιά προσπάθησαν πάρα πολύ. Όπως έχω αναφέρει ξανά, φέρθηκαν με απόλυτο επαγγελματισμό που είναι πάρα πολύ δύσκολο σε ερασιτεχνική κατηγορία. Κατά τη γνώμη μου, δίκαια οι ποδοσφαιριστές μας και γενικότερα η ομάδα μας είναι πρωταθλητές αυτή τη στιγμή. Μέσα σε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, όλη τη χρονιά και στο ξεκίνημα φαίνονταν η ομάδα τι μπορεί να καταφέρει και ήρθε αυτή η τελευταία αγωνιστική για να μας δικαιώσει όλους. Όταν χτίζατε την ομάδα το καλοκαίρι, ασφαλώς δεν είχατε θέσει ξεκάθαρα ποτέ και επίσημα στόχο πρωταθλητισμού. Σας είχε περάσει από το μυαλό ότι ο Γιούχτας, όταν χτίζατε, όταν καταστρώνετε τα πλάνα σας, ότι θα μπορέσει να τερματίσει πρώτος σε αυτό το, όπως εξελίχθηκε, πολύ υψηλής δυσκολίας πρωτάθλημα? Ο στόχος... Έλα, φύγε, μάτι, βρε! Το καλοκαίρι, το σχεδιασμό και αν τότε είχε στηθεί ο στόχος του πρωταθλητισμού. Για να είμαστε ειλικρινείς, η ομάδα δεν φτιάχτηκε με στόχο το πρωτάθλημα. Όμως ο στόχος μας ήταν από την αρχή να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Προσωπικά, αν θέλετε τη γνώμη μου, έχοντας και την εμπειρία των τελευταίων χρόνων, γνώριζα ότι θα καταφέρουμε να πρωταγωνιστήσουμε. Και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι στο ξεκίνημα, φτιάχνοντας το ρόστερ όλες οι ομάδες, δεν είχαμε ακριβή δεδομένα όσον αφορά τον όμιλο και το τι θα συμβεί στο πρωτάθλημα. Πάντα υπήρχε η πίστη. Όλες οι επιλογές που κάναμε και το καλοκαίρι και το Δεκέμβριο σε όλα τα επίπεδα ήταν με αυτό το γνώμονα, ούτως ώστε να καταφέρουμε να πάμε όσο ψηλότερα γίνεται. Ποια ήταν τα στοιχεία που
καθόρισαν την φετινή πορεία του Γιούχτα και πού οφείλεται αυτή η πρωτιά, η οποία ανεξάρτητα από το πώς θα πάνε, βεβαίως η πρόκληση είναι η Β' Εθνική, αλλά έχει μια αυτοτέλεια ο πρωταθληματικός τίτλος, η κατάκτηση της πρώτης θέσης. Η επιτυχία, κατά τη γνώμη μου, οφείλεται σε αυτά που ανέφερα προηγουμένως, όσον αφορά τη δικαίωση από όλους τους τομείς, διοικητικά, από τους ποδοσφαιριστές και προπονητικά ασφαλώς. Όλη τη χρονιά έχω μαζί μου πάρα πολύ καλούς συνεργάτες, ξεκινώντας από τον Αλέξανδρο τον Κουτίδη, τον άμεσο συνεργάτη, τον Σπυριδάκη, τον Κώστα τον γυμναστή, τον Πέτρο τον Κυριακάκη, τον προπονητή τερματοφυλάκων, τον Δημήτρη τον Δαρβιανάκη, τον φυσιοθεραπευτή. Όλοι μαζί προσπάθησαν. Προσωπικά κάποιες φορές νιώθω ότι τους πίεσα και περισσότερο από όσο έπρεπε. Όμως έπρεπε να γίνει για να φτάσουμε κάποια στιγμή να ζήσουμε αυτό που ζούμε τώρα. Και το αρχικό για μένα, όλο το τμήμα, θεωρώ ότι ήμασταν ορισμός της οικογένειας. Ξεκινήσαμε με δυσκολίες, όχι τόσο αγωνιστικές, πιο πολύ ψυχολογικές, γιατί στο ξεκίνημα η ομάδα ήταν χαμηλά στη βαθμολογία. Στη συνέχεια, με ένα τόσο μεγάλο βάθος η ομάδα, έπρεπε να διαχειριστούμε διάφορα πράγματα. Παράδειγμα, κάποιοι ποδοσφαιριστές δεν ξεκινούσαν εντεκάδα, αρκετοί ποδοσφαιριστές έμεναν εκτός αποστολής. Και όλα αυτά τα διαχειριστήκαμε σαν οικογένεια. Όλο αυτό μας οδήγησε ενωμένους μέχρι τώρα για να καταφέρουμε αυτό το σπουδαίο κατόρθωμα για την ομάδα, για τις Αρχάνες, για το Ηράκλειο και για όλους εμάς. Το πρωτάθλημα ήρθε coach. Αγωνιστικά βέβαια δεν έχετε την πολυτέλεια να ξεκουραστείτε πάρα πολλές μέρες, καθώς ξεκινά ένας μαραθώνιος. Μέσα σε λίγες εβδομάδες θα δώσετε 8 παιχνίδια, 10 αγωνιστικές. Για να διεκδικήσετε την άνοδο στο Super League 2 θα παίξετε με τους πρωταθλητές. Ασφαλώς πολύ δύσκολο, θα μας κάνετε το σχόλιο για αυτό το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα, τα μπαράζ που έρχονται. Κοιτάξτε, η ομάδα μας θεωρώ ότι είναι ένα γκρουπ από νικητές. Το πρωτάθλημα μόλις τελείωσε, έχουμε λίγες μέρες να το χαρούμε και μετά να ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία και της ανάλυσης των αντιπάλων, διότι δεν έχουμε μπει ακόμα, και να όλοι μαζί να προσπαθήσουμε, διότι όπως είναι η διαδικασία, για να καταφέρει η ομάδα να αλλάξει επίπεδο, που πλέον είμαστε κοντά στο να φτάσουμε στο επαγγελματικό επίπεδο και είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για όλα τα παιδιά, θα πηγαίνουμε όπως πήγαμε μέχρι τώρα. Από το ξεκίνημα σε κάθε παιχνίδι να διεκδικούμε νίκες και ελπίζουμε να είμαστε μία από τις τέσσερις ομάδες η οποία θα καταφέρει να βγει στη Super League 2. Και μια προσωπική ερώτηση, ασφαλώς είναι δικαίωση κύριε Σάσος ο τίτλος. Είχατε φτάσει πριν λίγα χρόνια με τον Ναουάν να παίξετε το πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική. Έχετε κάνει βέβαια και μεγάλες πορείες, έχετε προχωρήσει ως προπονητής και στο κύπελο Ελλάδας, όμως είναι αυτή η μεγαλύτερη δική σας στιγμή και την ονειρευόσασταν η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ασφαλώς και είναι. Το να βγαίνεις πρωταθλητής δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει κάθε μέρα. Ήταν ένας μικρός προσωπικός στόχος ο οποίος εκπληρώνεται και με την έννοια του όρου δικαίωση, όταν έκανα την αναφορά, ασφαλώς και αφορά όλους τους συμμετέχοντες της ομάδας. Πρόεδρε, μεγάλη στιγμή για τον Γιούχτα, η κατάκτηση του πρωταθλήματος στην Τρίτη Εθνική, μεγάλη στιγμή για το αρχανιώτικο ποδόσφαιρο, για την κοινωνία των Αρχανών. Βλέπει την ομάδα του να πανηγυρίζει ένα τίτλο σε ένα πάρα πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα με ιστορικές ομάδες, όπως για παράδειγμα ο Εθνικός, ο τελευταίος αντίπαλος που έχει γράψει μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήρθε αυτή η στιγμή και μαζί με τους ποδοσφαιριστές νομίζω και εσείς ως διοίκηση πρέπει να αισθάνεστε δικαιωμένοι για την προσπάθεια που έχετε καταβάλει, τους σκόπους, τις ώρες που έχετε αφιερώσει και το οικονομικό κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο στις μέρες μας. Καταφέρατε ως μια οικογένεια, όπως είπε ο πρόεδρος, να βγάλετε την ομάδα να ανεβεί, να κατακτήσει η ομάδα του πρωτάθλημα. Το σχόλιο σας. Ήταν ο στόχος μας από την αρχή, φέτος να πάρουμε το πρωτάθλημα. Η κοινωνία των Αρχανών σήμερα γιορτάζει το ιστορικό της σωματείου, ένα σωματείο που αριθμεί 50 και πλέον χρόνια και το σωματείο που σήμερα χάρισε χαρά στους Αρχανιώτες. Είναι ένα πανηγύρι για το χωριό μας σήμερα και ευελπιστούμε να ανεβούμε και κατηγορία. Οι προκλήσεις που συνεχίζονται, πρόεδρε, με την άνοδο στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Μας βρίσκουν παρόν. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είμαστε παρόν για ό,τι πρόκληση και να είναι για τη Β' Εθνική. Και θέλω να ρωτήσω, ασφαλώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος δεν είναι ένας στόχος που μπήκε φέτος. Όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στις Αρχάνες, με το γήπεδο, με τις ακαδημίες, με τον κόσμο κοντά,
όλοι όσοι ασχολείστε με την ομάδα, γιατί ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια, νομίζω το περιμένατε, το θέλατε και νομίζω ότι είναι ένα όνειρο που εκπληρώνεται, έτσι. Ήταν το όνειρό μας, ο Γιούχτας είναι στην κατηγορία αυτή τώρα και 5 χρόνια και περιμένουμε να ανέβει κατηγορία. Η κατηγορία ανέβηκε φέτος και δικαιώνεται και η κοινωνία των Αρχανών και η διοίκηση και οι παίκτες. Συνεπώς είναι έτοιμος για τη δεύτερη εθνική κατηγορία ο Γιούχτας. Ναι, δηλώνουμε παρόν, είμαστε έτοιμοι. Πολλά χρόνια να ζήσεις αυτή τη στιγμή με την ομάδα, να είναι πρωταθλήτρια στην τρίτη εθνική και θέλω να μας κάνεις το σχόλιο σου. Μεγάλη ιστορία στον κόσμο. Υπευθύνομαι στο Πανιψάρι μου, το Μανογιό, από τα Χανιά. Θα έχουμε καλά δικαιώματα, πίστη, στη συμφίωση, στην μπάλα. Θα έχω αφιερώσει το πρωτάθλημα στο Μανογιό, στο Πανιψάρι μου, από τα Χανιά. Θα του πω μεγάλο ευχαριστώ. Όσο μεγαλώνουμε, δεν μικραίνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Και για τους παίχτες ένα σχόλιο. Νομίζω ότι οι παίχτες και ο προπονητής φέτος σας έκαναν υπερήφανους. Για μένα ο Νίκος είναι πολύ καλός. Δεν είναι καλή εικόνα. Προσπαθεί να βελτιώσει τη δική του την πυρία. Θέλω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ. Μπράβο. Ένα χειροκρότημα στον Νίκο.